Θα συνδεθούμε τώρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, για να συνομιλήσουμε μαζί του για το μεγάλο θέμα των ημερών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα παρακαλέσω να έχω τον ήχο λίγο πιο δυνατά για να ακούω τον Υπουργό. Και εγώ θα παρακαλούσα το ίδιο. Εντάξει. Ελπίζω να είναι καλά και σε εσάς τώρα ο ήχος. Αρκετά. Ωραία. Θα ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, με ένα ερώτημα που προέκυψε στη διάρκεια του δελτίου μου. Προέκυψε από την σύντομη συνέντευξη που είχα πριν από λίγα λεπτά με τον Επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Αβραμόπουλο, πρώην Υπουργό Υγείας, του οποίου το όνομα εμπλέκεται στη δικογραφία της Νοβάρτης. Ο κύριος Αβραμόπουλος, λοιπόν, είπε ότι κατά τη γνώμη του ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι η υπόθεση είναι στημένη, αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε, είναι το γεγονός ότι τον κατηγορεί ο προστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση του μοριακού ελέγχου για το AIDS, ενώ στην πραγματικότητα ο διαγωνισμός δεν έγινε τότε από το Υπουργείο Υγείας, αλλά από Διακομματική Επιτροπή, για την οποία μάλιστα υπήρξε ειδική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Όλα αυτά αξιολογούνται, κατατίθενται και αξιολογούνται από τις εισαγγελικές αρχές. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή την ώρα η έρευνα είναι σε ένα πρώτο επίπεδο όσον αφορά και τα φυσικά πρόσωπα, τα μη πολιτικά πρόσωπα, όσον αφορά και τα φυσικά πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα. Η δικογραφία για τους δε βρίσκεται αυτή την ώρα στη Βουλή και συνεχίζεται κανονικά από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές η έρευνα για τους υπόλοιπους. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται και αξιολογείται και η αξιοπιστία των μαρτύρων. Ναι, οι οποίοι καταθέτουν σχετικά. Αυτό είναι το θα ήθελα όμως να τονίσω ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία σε μια υπόθεση. Για παράδειγμα, μια και το αναφέρατε, για τα τεστ ελέγχου, ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό θεωρώ, είναι πόσο κοστολογείται. Πόσο κοστολογήθηκε τότε το κάθε τεστ ελέγχου στην Ελλάδα και πόσο κοστολογείται στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Ναι, είναι πάντως πολλά δηλαδή τα οποία ακόμα βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Βρισκόμαστε σε ένα πρώτο στάδιο της εισαγγελικής έρευνας και θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει την έρευνα και να μην μιλάμε για στημένες υποθέσεις. Ο λόγος για τον οποίο σας έθεσα το ερώτημα αυτό και μετέφερα το σχόλιο του κυρίου Αβραμόπουλου περί στημένης υπόθεσης είναι διότι εάν πράγματι ο διαγωνισμός αυτός έγινε με εποπτεία Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, τότε είναι προφανές ότι ο Υπουργός δεν μπορούσε να επηρεάσει και ότι αν ο μάρτυρας αυτό εμφανίζεται να μην το γνωρίζει, δεν ξέρω πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια τέτοια κατάθεση. Αυτό και πρέπει να πω ότι αυτό, και κλείνω το ερώτημά μου για να απαντήσετε, πρέπει να πω, αν να τελειώσω το ερώτημα και θα σας δώσω όλο το χρόνο. Το ερώτημά μου είναι για ποιο λόγο είναι υποπροστασία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες. Για ποιο λόγο σε μια υπόθεση που δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με εγκληματική οργάνωση όπως είναι η Χρυσή Αυγή, ούτε με εγκληματική οργάνωση έχουμε να κάνουμε με πολιτικό προσωπικό, πρώην πρωθυπουργούς και πρώην υπουργούς. Για ποιο λόγο προστατεύονται οι μάρτυρες και δεν βγαίνουν? Είναι ένα ερώτημα που το θέτει η αντιπολίτευση μετεπιτάσεως. Κακώς το θέτει η αντιπολίτευση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η διαδικασία είναι η νόμιμη διαδικασία, όπως τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, νομίζω το 2014. Επομένως, αυτοί οι οποίοι ρωτάνε σήμερα γιατί υπάρχουν προστατευόμενοι μάρτυρες σε αυτή την υπόθεση, είναι αυτοί οι οποίοι τροποποίησαν προς αυτή την κατεύθυνση το σχετικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Πέραν δε του γεγονότος ότι ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι ανάγκη να έχουμε εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκρατικές οργανώσεις. Μπορεί να έχουμε ένα σοβαρό οικονομικό έγκλημα που και εκεί οι μάρτυρες για να μιλήσουν θέλουν να εξασφαλίσουν ένα στάτους προστασίας. Επομένως, αυτά τα οποία λέει οψίμως η αντιπολίτευση σήμερα είναι απαράδεκτα και θέλω να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το καθεστώς της προστασίας ενός μάρτυρα με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας δεν το αποδίδει η κυβέρνηση. Το προσδιορίζουν τα δικαστικά όργανα, κύριε Χατζηνικολάου. Με πράξεις δικαστικών οργάνων.
Επομένως, όλα αυτά τα οποία λέγονται και λέγονται πολύ επιπόλαια και με έναν επιθετικό λόγο, καλύτερα ήταν να μην ακούγονταν. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση γνωρίζει ποιοι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες? Φυσικά και δεν γνωρίζει, κύριε Χατζηνικό. Ναι, αλλά ο κύριος Πολάκης σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη εδώ στον Αντένα είπε ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι στελέχοι της Νοβάρτης. Πώς το γνωρίζει αυτό και το δηλώνει λέγω, ο κύριος Υπουργός? Και να το διευκρινίσουμε απολύτως. Κλείνω το ερώτημά μου και σας δίνω το λόγο. Και αυτό προκάλεσε εύλογα την ανησυχία των πολιτικών που εμπλέκονται. Τους άκουσα όλη μέρα να διατυπώνουν την υποψία, την υπόνοια, ότι ο κύριος Πολάκης γνωρίζει τους μάρτυρες για να ξέρει τις ιδιότητές τους και ότι επομένως μπορεί αυτοί οι μάρτυρες κατά κάποιον τρόπο, αυτό τον υπαινιγμό διετύπωναν και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα στελέχη που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, να έχουν καθοδηγηθεί σε αυτά που λένε. Κύριε Χατζηνικολάου, σας λέω με πάσα ακρίβεια ότι το καθεστώς των μαρτύρων οι οποίοι κρίνονται ως προστατευόμενοι μάρτυρες το αποδίδει σε αυτούς μόνο η δικαιοσύνη με συγκεκριμένες πράξεις των δικαστικών οργάνων. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει. Κανένας. Εάν υπάρχουν εικασίες τώρα, οι οποίες προβάλλονται επειδή έχουμε και δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται ότι πιθανόν να είναι στελέχη και τα λοιπά, σας λέω ότι μόνο στο επίπεδο αυτό μπορεί κάποιος να κάνει μία τοποθέτηση. Αλλά και πάλι αυτές οι τοποθετήσεις, ακόμα και ως εικασίες, δεν βοηθάνε. Σας δηλώνω όμως σε κάθε περίπτωση ότι κανένας. Ούτε ο κύριος Πολάκης. Από τα δικαστικά και εισαγγελικά όργανα τα οποία διερευνούν αυτή την υπόθεση δεν μπορεί να γνωρίζει. Είναι αδύνατο. Ούτε ο κύριος Πολάκης. Κανένας, κύριε Χατζηνικολάου. Λέτε ούτε ότι ο υπουργός δικαιοσύνης, ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας. Μάλιστα. Τώρα, η αντιπολίτευση επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαδικασία ξεκίνησε, να το πω έτσι, στραβά. Ότι δηλαδή πήγε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Τζανακόπουλος, να ενημερωθεί στον Άριο Πάγο. Γιατί πήγε, λέει η αντιπολίτευση? Ένα λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Τζανακόπουλος δεν πήγε στον Άριο Πάγο για να ενημερωθεί για τη δικογραφία. Αυτό που έκανε ο κύριος Τζανακόπουλος ήταν επειδή μία εβδομάδα. Τώρα έχουν κατακλειστεί με ερωτήσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και το γραφείο τύπου του Υπουργείου και άλλων Υπουργείων, τα οποία εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Έθεσε ένα ερώτημα αν πράγματι υπάρχει ολοκλήρωση αυτής της υπόθεσης. Και ενημερώθηκε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με έναν τρόπο διαφανή και καθαρό. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να υπάρχει καμία σκιά για το πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Και το ίδιο βράδυ σύσκεψη, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μου διαβίβασε τη δικογραφία για να τη διαβάσω περαιτέρω εγώ στη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, επομένως δεν υπήρχε κάποιο θέμα παρέμβασης στη δικαιοσύνη, όταν πλέον η αρμόδια εισαγγελέα διαφθοράς είχε ήδη παραδώσει, κύριε Χατζηνικολάου, τη δικογραφία στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό εκείνο το βράδυ, εσείς και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, γιατί κάνατε? Μα κύριε Χατζηνικολάου, είναι ποτέ δυνατόν να έχω λάβει τη δικογραφία από το διαβιβαστικό της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να ενημερώνουμε ότι υπάρχει εμπλοκή 10 πολιτικών προσώπων σε αυτή την υπόθεση και να μην ενημερώσω τον Πρωθυπουργό? Απορώ με αυτές τις αιτιάσεις. Και σε τελευταία ανάλυση, κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο και το νόμιμο, παρέλαβε τη δικογραφία και τη διαβίβασε αμέσως στη Βουλή. Έχουμε παραδείγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Παραδείγματα, 38 παραδείγματα που δικογραφίες πολιτικών προσώπων παρέμειναν με την προηγούμενη κυβέρνηση 2 και 3 μήνες στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι αλήθεια. Και σε τελευταία ανάλυση θέλω να πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, οι οποίοι μιλάνε κάποιοι για στημένα κτλ. Είναι όλοι οι εμφανιζόμενοι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση? Από τη διαδικασία θα κριθεί ποιοι έχουν ευθύνες και ποιοι δεν έχουν ευθύνες. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ένα πολυεπίπεδο στάδιο ελέγχου των μαρτυρικών καταθέσεων, κύριε και Υπουργέ, διασταύρωσης είναι των μαρτυρικών μέρα καταθέσεων. Εκείνο όμως που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Εμπλέκονται όλοι οι Υπουργοί Υγείας των προηγούμενων κυβερνήσεων? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Βορύδης, για παράδειγμα, δεν αναφέρεται πουθενά. Επομένως δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο μένος ούτε των εισαγγελικών αρχών,
πολύ δε περισσότερο της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει καμία δουλειά με τη σύνταξη της δικογραφίας, να βάλει κατά πολιτικών ανταγωνιστών της κυβέρνησης. Η επόμενη αυτά, μέρα λοιπόν, ποια είναι τώρα, πρέπει να αξιολογηθούν και πρέπει με μία σοβαρότητα και με μία νυφαλιότητα να αντιμετωπίζονται όλα Μάλιστα. αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου για να κλείσουμε, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε για προανακριτική επιτροπή. Η πλειοψηφία τι θα προτείνει στη Βουλή? Και σας ρωτώ με δεδομένο ότι ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι όποια διαδικασία επιλεγεί από την κυβέρνηση θα πει ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό και από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων, που εκεί θα εκφραστούν όλες οι πιθανές και δυνατές λύσεις και θα ληφθούν οι αποφάσεις οι οποίες είναι οι πλέον καλύτερες για τη διαφάνεια και για τον έλεγχο αυτών των υποθέσεων. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον καλά, κύριο Σταύρο.